Έλα να ζεσταθούμε λίγο για να μπει στο κλίμα. Για να ζεσταθούμε, να κάνουμε ζεστάμα. Είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος? Και τα δύο. Ποιο το καλύτερο σου? Εντάξει, το βράδυ. Φαγητό μαμάς ή δείπνος εστιατόριο? Φαγητό. Μαμάς. Μαμάς. Ή δείπνος εστιατόριο? Μου προτιμά, μου είμαι στη σκιάθρο. Λέμε ρε παιδί μου, τι θα προτιμούσες? Φαγητό με αγάπη. Σάββατο βράδυ, είσαι έξω για ποτό ή αράζεις στο σπίτι? Αναλόγως τα κέφια. Δεν είναι στάνταρ, μπορεί να βγω για ένα ποτό, αλλά δεν βγαίνω πάρα πολύ συχνά. Είσαι από τους τύπους που θα βγουν για ένα ποτό και θα πάνε μέχρι το πρωί? Αναλόγως τα κέφια. Ξανθιές ή μελαχρινές? Ούλες καλές. Αν κάποιος δεν σε γνωρίζει, δεν είναι από την Ελλάδα και συστήνεσαι σε αυτόν, πώς συστήνεσαι, με τι ιδιότητα? Προπονητής θαλασσιού σκι, εργαζόμενος ως ηθοποιός. Δεν λέω περισσότερα γιατί θα νομίζω ότι λέω ψέματα. Είναι πολλά. Το βράδυ προτιμάς να γυρνάς σε άδειο σπίτι ή να σε περιμένει κάποιος? Όχι, παρέα, παρέα. Πιο πιθανό να ξαναέμπαινε σε reality ή να πήγαινε ως κριτής σε talent show? Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, τι reality, τι talent show? Σε ένα reality τύπου Survivor, talent show τύπου X Factor. Reality. Τι θα ήθελες να σου συμβεί αύριο το πρωί, να βρεις μια βαλίτσα με πολλά λεφτά ή τον έρωτα τη ζωή σου? Το δεύτερο φυσικά. Τη βαλίτσα την έχεις. Ποια? Με τα λεφτά. Δεν μετράει σε σχέση με τον έρωτα, ανεκτήμητος ο έρωτας. Τι μου? Ωραίο αυτό που είπες. Α, σ' άρεσε. Αν ξεμείνεις από λεφτά, θα γυρνούσες στο νησί σου? Καταρχήν, άμα ξεμείνω από λεφτά, θα δουλέψω, βγάλω άλλα. Άρα δεν παίζει ρόλο το αν θα γυρίσω στο νησί μου από αυτό. Δεν ξέρω από αυτό. Θα γυρνούσε στο νησί σου? Γιατί να μην γυρίσω, τι λες? Τι θα μπορούσε να κάνει? Μα είμαι με το ένα πόδι εκεί, δεν καταλαβαίνεις. Μα είμαι με το ένα πόδι εκεί, δεν καταλαβαίνεις. Είσαι πολύ τηλεοπτικός, έτσι. Σταμάτα να λες τέτοια πράγματα. Όχι. Όχι. Και ούτε celebrity. Κάνεις σαρδάμ. Μα μπορείτε να σταματήσετε, σας παρακαλώ, με την πόρτα, κύριε. Ούτε celebrity είσαι. Όχι. Ούτε στάρ, ούτε κρυθάρ. Προτιμάς να σε φλερτάρουν οι γυναίκες ή να τις φλερτάρεις εσύ? Εάν έχω να διαλέξω, να κάνω εγώ το πρώτο βήμα. Θα προτιμούσες στο επόμενο διάστημα να παρουσιάσεις μια εκπομπή ή να παίξεις στο θέατρο? Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, δεν ξέρω τι εκπομπή εννοείς και δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο διάστημα. Αν είναι πολύ άμεσο, μπορεί να διάλεγα την εκπομπή. Αλλά αν είναι σε φάση που να είμαι έτοιμος, να διάλεγα το θέατρο. Και τι θέατρο? Και είμαι έτοιμος, δεν ξέρω για αυτό που μου ζητάτε. Θέλω να μου βάλεις τη σειρά. Ύπνο, σεξ, φαγητό. Φαγητό, σεξ, ύπνο. Φαγητό ή θα πεθάνουμε. Και άμα δεν φας, δεν κάνεις σεξ από ένα σημείο και μετά. Οπότε αυτή είναι η σειρά. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια? Με δειλάρα στη Μύκονο ή αραχτό στη Σκιάθρο? Δεν έχω πάει ποτέ στη Μύκονο. Δεν θα πας? Μπορεί να πάω, αλλά θα ήθελα να είμαι στη Σκιάθρο. Πάει βιλάρα. Τι αδειάζει τη βιλάρα? Το νόημα τη ζωή με μερικέ λέξει, μπορεί να μου το πει? Το νόημα τη ζωή. Αγάπα τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του. Και κάνε λάθη. Με πάει στην επόμενη ερώτηση. Και σωστά, και σωστά, καθίκα σωστό. Θέλω να μου πεις τι σου έμαθε η επιτυχία και τι σου έμαθε η αποτυχία. Άμα περάσουν τα χρόνια θα σου πω τότε, γιατί ακόμα δεν ξέρω αν αυτά που κάνω είναι επιτυχία ή αποτυχία. Μπορεί φαινομενικά να είναι επιτυχία, αλλά να είναι αποτυχία. Ή και το αντίθετο, θα δείξει. Τι πιστεύεις ότι προτιμάς από τα δύο? Να ακούς το repeat το τραγούδι του τους. Αχ, ή να ξαναβλέπεις από αυτό την λες. Το αρτάρι. Ή να ξαναδείς από την αρχή το Survivor. Όλο. Το δεύτερο, γιατί το δεύτερο έχει και το πρώτο. Καταλαβαίνεις. Και δεν έχω δει κάποια πράγματα από το Survivor. Πού να τα δω όλα? Θέλει 5 μήνες. Σωστά. 4 ώρες τη μέρα. Και τελευταία ερώτηση. Last one. Ντάνος στα 25 στα 35. Άλλος στα 25, άλλος στα 35. Πού ήσουν πιο χαρούμενος, πού ήσουν ο εαυτό σου, ποιο προτιμάς από τα δύο? Νομίζω ότι στα 35 είμαι πιο καλά. Πιο καλά, πιο έμπειρο σίγουρα, πιο κατασταλαγμένο σίγουρα. Και τα 25 ωραία είναι. Τώρα αυτή η ερώτηση είναι και λίγο παγίδα. Okay. Αλλά στα 35. Γιατί είναι παγίδα? Για άλλους λόγους. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Να είστε καλά. High five.